αλληλεγγύης που βγήκε από όλη την Ελλάδα. Είχαμε εδώ εργαζόμενους που ήρθαν από την Αθήνα να βοηθήσουν ανθρώπους να καθαρίσουν τα σπίτια. Συλλογικότητες, εθελοντές, να βοηθήσουμε για να αντικαταστήσουμε το ανύπαρκτο κράτος. Αυτό το κράτος που μας πνίγει και μας αφήνει στο έλεος των νερών. Σήμερα ο Παλαμάς είναι πλημμένος γύρω-γύρω. Και τι κάνανε, για να μην έρθει ο κόσμος, παζώσαν και δυο δρόμους. Η Τέα Ερμίτση, για να μας προφυλάξουν, για το καλό μας, όχι για το καλό μας, για να μην έρθει ο κόσμος εδώ. Αλλά ο κόσμος πέρασε, ήρθε και θα συνεχίσει να έρθει. Θα συνεχίσει να μας στηρίζει και το έχουμε εισπράξει. Και αυτό το ευχαριστώ είναι από όλους τους πληγέντες, από όλους αυτούς που είχαμε βοήθεια στα σπίτια μας να πετάξουμε όλο τον οικογενειό αυτό που χτίσαμε επί χρόνια. Επί χρόνια, γιατί δεν τα πήραμε σε μια χρονιά, ούτε τα έπιπλα. Και αυτό που πονάει περισσότερο είναι οι αναμνήσεις που χάσαμε μέσα στα σπίτια. Αυτές δεν μπορούν να μας φέρουν πίσω, αλλά τις έχουμε για αυτές με την καρδιά μας. Είναι οι φωτογραφίες που είχαμε εκεί, από τα παιδιά μας, από τα δικά μας χρόνια. Είναι όλα αυτά, είναι η ζωή μας η ίδια. Αλλά πιστεύω, είμαι σίγουρος, ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα έως τέλος. Έως όμως, γιατί οι κάμερες θα φύγουν, η αυλαία θα πέσει, εμείς θα μείνουμε μόνοι μας εδώ. Μόνοι μας θα παλεύουμε να θέλουμε τα παιδιά μας σε σχολεία, με όλες που δεν έχουμε σπίτια, να υπάρχει σε ένα κόσμο ακόμη που δεν έχει κρεβάτια. Να κοιμούνται στο κλειστό παππούδες, ηλικιωμένοι δηλαδή, και μικρά παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να κοιμάται κόσμο στα χαρτονιά 20 μέρες μετά. Δεν γίνεται να μην γνωρίζουμε ποιος έχει αυτή τη στιγμή άμεση ανάγκη από φαγητό. Τα προβλήματα που έχουμε είναι πολλά και τα αιτήματα διεκδίκησης είναι πολλά, γιατί πολλά είναι τα προβλήματα. Προσπαθήσαμε λίγο να τα συνέξουμε, αλλά θα τα εμπλουτίσουμε, γιατί αφορούν τη ζωή μας. Αφορούν τη ζωή μας και με τη ζωή μας δεν πρέπει να δώσουμε σε κανένα το δικαίωμα να παίξει. Δεν αφορά άλλους. Εμείς θα φύγουμε αν δεν αγωνιστούμε. Μην περιμένουμε να μας δώσει ο λαός εδώ. Πρέπει να αγωνιστούμε αν θέλουμε να παραμείνουμε εδώ στον τόπο μας. Αν θέλουμε τα παιδιά μας να παραμείνουν εδώ. Είπα πριν ότι τα μαγαζιά θα κλείσουν. Θα κλείσουν τα μαγαζιά. Τα είπε και ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου. Είναι εμπορικός σύλλογος χωρίς μέλη. Γιατί τα μαγαζιά αναγκαστικά θα κλείσουν. Αυτό θα μεταφερθεί και στην καρτίτσα. Κι αν αυτό είναι το σύστημα. Δεν ξέρω πώς το λένε. Καπιταλιστικό, όπως θέλετε, πείτε το. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι κομματικό. Πολιτικό είναι. Αν θέλουν να δημιουργήσουν εδώ μεγάλες φάρμες, αυτό δεν θα τους περάσει. Θα μας βρουν αντιμέτωπους. Και ας φέρουν 10.000 φλούδες smart. Το έχουμε συναντήσει εμείς σαν αγρότες. Όταν βγαίναμε στον δρόμο για να μην είμαστε εδώ. Τότε ερχόταν τα smart. Αλλά εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Τα αιτήματα λοιπόν, τα άμεσα αιτήματα που πρέπει εχθές να είχαν γίνει. Πρώτα ακόμα υπάρχουν ζώα νεκρά σε κάποια σημεία και του Παλαμά και των χωριών. Έπρεπε ήδη να είχαν φύγει όταν μας δίναν και οδηγίες από το Υπουργείο ότι δεν πρέπει να τα πιάνουμε. Και ο κόσμος θα πιέσε όλους με τα χέρια για να βγάλει έξω. Γιατί αυτά που λέγανε οι υπουργοί εκεί πάνω, τα λέγανε για τους Αθηναίους, δεν τα λέγανε για μας που είμαστε μέσα στις άσπρες. Όταν μας λέγανε να μην πιάνουμε κανένα πράγμα που είχε πλημμυρίσει, να μην πατάμε εκεί. Και πού να πατάμε, τι είμαστε, οι τάμινοι. Ας ερχόταν αυτοί. Όταν μας λέγανε να πιάνουμε μεγάλη και τότε δεν είχαμε ούτε γάντια.